What are the job opportunities of your students after finishing their studies? Yes, after finishing the study, after graduation, they have two branches. General medicine, they finish with title MD, medical doctor in general medicine, and they have a dental medicine, and they graduate with the title MDD, medical dental doctor. Our study is fully recognized in European community. It means they can start to work in any country of the European community. Our study is already recognized in the United States. It means the title medical doctor is recognized, but then of course they have to follow the American law. Do you accept mostly students from Greece or from other countries also? Except of Slovak students, we have 300 Slovak students and 200 foreign students. It is difficult to say, for we are having the students from 35 countries. It means all around the Europe. Except of Europe, we have students from Iran, we have students from some Arabic countries, and even we have students from Australia, New Zealand and United States. Thank you very much. Pleasure. Κυρία Μπούπουλη, θα μας πείτε δύο λόγια για τις υπηρεσίες του Οργανισμού Επιμόρφωση. Βεβαίως. Ξεκινάμε με τους φοιτητές. Έχουμε συμβουλευτικό ρόλο αρχικά να τους συμβουλέψουμε, καταρχήν να τους πάρουμε τη συνέντευξη, να δούμε τις ανάγκες τους, το χαρακτήρα τους και να τους συμβουλέψουμε στην κατεύθυνση που τους αναλογεί και τους ταιριάζει. Αφού αποφασίσουμε ποιες είναι οι σπουδές που θέλουν και σε ποια χώρα θα πάνε, από εκεί και πέρα κάνουμε την ανάλογη προετοιμασία, αν υπάρχει στη χώρα αυτή εισαγωγικό τεστ, να τους προετοιμάσουμε έτσι ώστε να έχουμε 100% επιτυχία όπως έχουμε πάντα. Επομένως, οι φοιτητές καλό είναι να μην ψάχνουν μόνοι τους για ένα ξένο πανεπιστήμιο όπως γίνεται πολλές φορές στην Ελλάδα και καλό είναι να απευθύνονται σε έναν ειδικό που θα τους κατευθύνει. Κοιτάξτε, το ίντερνετ παρέχει πάρα πολλές πληροφορίες. Καλό είναι να κάνουν και την έρευνα μόνοι τους, αλλά και μετά, έχοντας αυτή τη γνώση, έχοντας συλλέξει αυτές τις πληροφορίες, να έρθουν σε εμάς που είμαστε ειδικοί και να το συζητήσουμε, να τους συμβουλέψουμε. Και σίγουρα λύνεται και απορίες αναγνωρισιμότητας των πτυχίων, που πολλές φορές δεν φαίνεται από τα διάφορα site κάποιων ξένων πανεπιστημίων, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ απλό και εύκολο. Βρίσκουν κάποιο πανεπιστήμιο, μπορούν να μπουν και στη σελίδα του ΔΟΑΤΑΠ και να δουν αν είναι αναγνωρισμένο ή όχι. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.